πάλι σε πάγκους, ΑΕΚ Τρίπολης από φέτος. Γιώργο, τι βλέπεις? Και φίλε Άρη, πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχηθούμε καλή χρονιά, αφού είναι η πρώτη προπόνηση, η προετοιμασία ξεκινάει σήμερα. Υγεία στους ποδοσφαιριστές και σε όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά λόγω ότι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η υγεία και να είναι καλά οι ποδοσφαιριστές ώστε να συμμετέχουν στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν εδώ στην ομάδα, ξεκινώντας από τους προέδρους, τον κύριο Νίγκου, τον Δημήτρη τον Μπετζελέτο που ήταν εδώ και κάναμε κάποια πρωτοποριακά σήμερα πράγματα. Έγιναν μετρήσεις στους ποδοσφαιριστές και λιπομέτρησης, αλλά και του σωματικού βάρους, του ύψους, που είναι ένας συνδυασμός, παίζει ρόλο για την αγωνιστική διάρκεια και κατάσταση των ποδοσφαιριστών μας. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και κάποιο διατροφολόγιο, πάντα μέσω του Δημήτρη του Μπεζελέτου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ο κύριος Κοκκινάκος που είναι εδώ παρόν στην προπόνηση σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Βέβαια σήμερα μας λείπει ο άμεσος συνεργάτης, ο Σπύρος ο Χαρίτος, αλλά νομίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να έχουμε τις ιδανικές συνθήκες. Και πριν τελειώσω την εισαγωγή μου για την έναρξη προετοιμασίας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης και εκτός βέβαια από τα κορυφαία στελέχη που είναι ο κύριος Μπάκος, ο κύριος Καημενάκης, ο πρόεδρος, ο κύριος Μποροβίλος, και στα τμήματα των υποδομών που είναι επικεφαλής ο Νίκος ο Καπόγιαννης. Και ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή στο ότι παίρνουμε το γήπεδο και κάνουμε προπονήσεις και τους ευχαριστούμε και πάλι γι' αυτό πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Τον κύριο Μητσόνη, τον Τάσο του Μητσόνη, που ό,τι του ζητήσαμε νομίζουμε ότι μας το παρέχει. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την ΑΕΚ Τρίπολης και από τον Βασίλη Το τι θα περιμένουμε από την ΑΕΚ Τρίπολης νομίζω το έχω πει πάρα πολλές φορές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά τους στόχους, όπως είπα και σε πρόσφατη ομιλία που είχαμε τα παιδιά, τους θέτουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Αν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θέλουν να πάνε ψηλά την ομάδα και να είναι και ήδη πολύ ψηλά, αυτοί μπορούν να το καταφέρουν. Εμείς είμαστε εδώ για να τους προσφέρουμε αυτά που θέλουν και μπορούν να τα έχουν από εμάς και από τη διοίκηση και από εμένα και από τους συνεργάτες μου. Ο κόσμος συνηθίζει έξω ότι η ΑΕΚ έχει πολλές πιθανότητες με τον Βασίλη τον Κούβαλη στον πάγκο της και με παίκτες αξιόλογους που τη βλέπουμε τώρα στο ρόστερ και που πιθανόν θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, δεν είναι? Θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, ναι. Το τι σιγοψιδηρίζει ο κόσμος δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι σιγοψιδηρίζουμε εμείς μεταξύ μας, δεν είναι κανένας άλλος δίπλα. Αν εμείς μπορέσουμε και το σιγοψιδηρίσουμε και το κατανοήσουμε, με τη διάρκεια του χρόνου θα μπορέσουμε να θέσουμε και το στόχο. Τα παιδιά θα έρθουν που είπες, θα έρθουν και κάποια παιδιά ακόμα, ένα-δύο ακόμα μπορώ να πω και τώρα. Ο Νίδας ο Ρούμπης που προπονείται μαζί μας, αν και απομένει το τυπικό για να υπογράψει έτσι το δελτίο του, και ο Κώστας Ουλιακόπουλος που από Δευτέρα θα είναι εδώ. Βέβαια λείπει και ο Δημήτρης ο Κουμπούνης σήμερα, αλλά νομίζω και αυτός από εβδομάδα, όπως και ο Μιχάλης ο Αγόρας που έχει δικαιολογημένη άδεια, θα είναι εδώ στην ομάδα μαζί μας και θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε μάλλον όλοι μαζί την προετοιμασία. Έχοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο το επαγγελματικό που σε έχουμε δει και στο παρελθόν να παίζεις, αλλά και στο ραδιοφωνικό που ασχολείσαι και σαν δημοσιογράφος στην Άρα που είσαι, είναι η Φαλεσία, είναι ο υπανθερατικός, ο πανεργατικός, είναι το Λεωνίδιο. Τι βλέπεις για το... Είναι όντως ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι δείχνει τουλάχιστον, γιατί μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες, θα τις δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι πρώτες έτσι πληροφορίες που έχουμε και για τις άλλες ομάδες και για εμάς που έχουν οι άλλες ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα, το πιστεύω αυτό και το λέω, των τελευταίων ετών, να μην βάλουμε πολλά χρόνια, βάλουμε 5-6 χρόνια, έτσι δείχνει. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι. Γιατί όσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο καλύτερα γίνονται και οι ομάδες. Πού πιστεύεις ότι υστερεί το αρκαδικό ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Άμα παρακαλάμε, σε εισαγωγικά η λέξη, να βρούμε γήπεδο για να κάνουμε προπόνηση, να ερχόμαστε αυτή την ώρα που εντάξει είναι λίγο ακατάλληλη, αλλά δεν έχεις και άλλη επιλογή. Δεν υπάρχουν γήπεδα. Φτιάξτε γήπεδα, επειδή ξέρω ότι τώρα που μιλάω μπορεί να με ακούνε και θα με ακούνε σίγουρα και άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας. Φτιάξτε γήπεδα στην Αρκαδία για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να παίξουν τα παιδιά ποδόσφαιρο και να αθληθούν.